ξανά στην Τούμπα μετά από αρκετά χρόνια και εδώ που ξεκίνησε την καριέρα σου. Τι συναισθήματα σου βγάζει αυτό το γήπεδο? Τα συναισθήματα είναι απίστευτα. Εδώ γαλλογήθηκα και μεγάλωσα την κοινότητα. Για μένα ήταν τρομερό σχολείο. Η εμπειρία ήταν πραγματικά φανταστική. Ανθρώπους και αθλητές οι οποίοι τους παίζαν πραγματικά στα χαρτάκια. Ήταν συμπαίκτες μου και ήταν οι άνθρωποι που θα μου δίνανε τα εφόδια για την περαιτέρω πορεία. Ευκαιρία για τον Θεό να πετύχουμε ένα γκολ σε ένα τελικό που από ό,τι έμαθα μετά είμαι ο μόνος στον αφέρα που έχει σκοράρει σε 45 τελικούς. Είναι κάτι που το οποίο μένει στην ιστορία. Είναι μια φάση που δεν πρέπει να φύγει από το μυαλό μου. Τα συναισθήματα που ζήσαμε ήταν απίστευτα. Και εμείς τα παιδιά, ο προπονητής, ο κόσμος που είχε έρθει εδώ, οι στιγμές ήταν απίστευτες. Ακόμα και τώρα που το λέω, πολλές φορές κάνω τα λόγια μου, γιατί υπήρχε συγκυρία πάση που έτυχε βάλα να έρθει στα πόδια μου μέσα από πλήθος κόσμου να κάνω το ιδανικό πλασάρισμα και η ομάδα μου να μπαίνει το παιχνίδι στα έσα για να και να οδηγηθεί το παιχνίδι στα πέναλτι. 3-2 λοιπόν, κερδίζει Λίουπολη. Τελευταία φάση ίσως του παιχνιδιού, μέναν ακόμα 2 λεπτά. Ναι, περίπου είχε 120 ή κάτι. Έχει πάρει κάποιο από κάποιο σήμα και του λέει ανέβα. Κοίταξε, λόγω τη ηλικία και τη ευθύνη σαν αρχηγό, εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτηκα κάτι. Είδα ότι όλοι οι συμπαίκτες μου ήταν μπροστά και έφυγα. Κάποια στιγμή ο Κοσμίν Παρκαουάν από τον πάγκο που είπε μείνε πίσω, έχει ακόμα 1-2 λεπτά, αλλά ήδη είχα φτάσει στη μεγάλη περιοχή και δεν είχα κουράγιο πραγματικά να γυρίσω πίσω. Και έμεινα μέσα στην περιοχή. Κάποια στιγμή, από ό,τι το θυμάμαι καλά, ο διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα στο τύπος γιατί δεν χτυπήθηκε καλά. Μου ξανακάνα νόημα να πάω, αλλά σου είχα πει, είχα πάρει την απόφαση και πολύ δύσκολα θα γυρίσω πίσω. Γίνανε κάποια διοξήματα όχι τόσο πολύ καλά. Η μπάλα ήρθε στα πόδια μου, πήγαν πιο παίκτες μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έκανα το ιδανικό πλασάρισμα και από εκεί πέρα δεν θυμάμαι πραγματικά τι έγινε. Ήταν απίστευτο γεγονός, ήταν η χαρά, τα συναισθήματα. Για μένα ακόμα και τώρα δεν έχω συνειδητοποιήσει. Αστέριο Χέμελι να πηγαίνει το παιχνίδι στα πέναλτι. Ο ήρωας της νίκης μεσημερίου έχει όνομα πλέον και λέγεται Αστέριος Θέμελης. Πέρασα 2 χρόνια όμορφα. Θέλω έτσι να ευχαριστήσω και τον κόσμο, εσάς, τη διοίκηση. Πιο ευχαριστές στιγμές σου, όχι μόνο με την φανέλα του ΠΑΟΚ, αλλά και γενικότερα σε όλες τις ομάδες που έχεις αγωνιστεί στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, αλλά και δυσάρεστες που έχεις να θυμάσαι. Με ευχάριστησα ότι μέσα από το ποδόσφαιρο έμαθα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Γνώρισα φίλους, γνώρισα μέρη που ίσως να μην πήγαινα, να μην μου δίναν τη δυνατότητα να τα επισκεφτώ. Όλες είναι πραγματικά μια εμπειρία ζωής. Δεν θυμάμαι κάποιο συγκεκριμένο. Σίγουρα από παλιό με τον ΠΑΟΚ η πρόκληση επί της Arsenal ήταν ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Ήταν μια πολύ σημαντική στιγμή στην καριέρα μου. Δεν είχα συμμετοχή σε αυτό το παιχνίδι. Ήμουν μέλος όμως της ομάδος και τα αισθήματα ήταν απίστευτα.